Καλημέρα κυρία Μερκούρη. Καλημέρα σας. Είστε καλά? Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Κυρία Μερκούρη μου, είχα δύο συμπολίτες μας από την περιοχή του Νεκρομαντίου που διαμαρτύρονται γιατί η επισκεψιμότητα είναι αρκετά μεγάλη και απλών επισκεπτών και οργανωμένων ομάδων όπως με Πούλμαν κτλ. Που μετά τις 3.30 ώρα είναι κλειστό το Νεκρομαντίο. Θέλω έτσι μια γενικότερη και αν θέλετε τις θέσεις σας γύρω από αυτά τα ζητήματα, της έλλειψης βεβαίως προσωπικού, τι έχει γίνει, αν έχει γίνει καμιά πρόοδος σε όλη αυτή τη διεργασία που εσείς έχετε ξεκινήσει. Ξέρετε πολύ καλά, νομίζω ότι έχουμε βγάλει και κάποιο δελτίο τύπου και έγγραφο έχουμε στείλει σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εφορία από την έλλειψη φυλακτικού προσωπικού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, για παράδειγμα, για 4 μήνες να κλείσει ο αρχαιολογικός χώρος της Κασόπης. Για πολύ λίγες μέρες, ευτυχώς, το Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης, το οποίο άνοιξε μετά από παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος διέθεσε κάποια άτομα από την περιφέρεια. Και τέλος πάντων, οι υπόλοιποι χώροι, δηλαδή το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας και το Νεκρομαντίο, λειτουργούν μέχρι τις 3-3.30 ώρα. Από σήμερα αλλάζουν κάπως τα πράγματα, γιατί σήμερα έγινε πρόσληψη για 4 μήνες εποχικού προσωπικού, φυλακτικού προσωπικού, μετά από συνεχή και επανειλημμένα έγγραφα που είχαμε στείλει προς το Υπουργείο. Με αυτά τα νέα άτομα που προσλαμβάνονται από σήμερα, σημαίνει ότι ανοίγει ο αρχαιολογικός χώρος της Κασόπης, είναι από σήμερα ανοιχτός, το Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης, όλα αυτά όμως όχι πέραν τις 3 ή το maximum 4, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα. Και βέβαια, μέχρι να εκδοθεί μια κοινή υπουργική απόφαση για την πληρωμή των εξαιρέσεων και πέραν του πενθυμέρου για το φυλακτικό προσωπικό, δεν θα μπορεί ο αρχαιολογικός χώρος Κασόπης και το Μουσείο της Νικόπολης να είναι ανοιχτά το Σαββατοκύριακο. Θα είναι Δευτέρα με Παρασκευή. Το Νεκρομαντίο είναι μια άλλη περίπτωση. Το Νεκρομαντίο έχει 3 φύλακες με μεγάλη δυσκολία αντιμετωπίζουν αυτό το κύμα των τουριστών και έχετε δίκιο, γιατί παραδείγματος χάρη αυτό το Σαββατοκύριακο το περασμένο είχαμε 1.800 άτομα στο Νεκρομαντίο. Είναι ανοιχτό μέχρι τις 3 η ώρα και Σαββατοκύριακο όλες τις ημέρες της εβδομάδος, αλλά δεν υπάρχει προσωπικό για να το ανοίξουμε καθυστερημένους μήνες και με διευρυμένο ωράριο. Δεν προβλέπεται κάτι μέχρι τώρα, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ότι μπορεί να γίνει κάποια πρόσληψη προσωπικού για να είναι ανοιχτό και το απόγευμα. Ως εκ τούτου, με τα σημερινά δεδομένα, σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε έτσι, δηλαδή να είναι η αρχαιολογική χώρη τουλάχιστον μέχρι τις 3-3.30 ανοιχτή για όλο το καλοκαίρι. Κυρία Μερκούρη, θέλω να πω, συγγνώμη, θέλω παρακαλώ. Να πω ότι γι' αυτό η εφορία είχε ειδοποιήσει, είχε μάλλον ενημερώσει και εγκαίρως και τους τοπικούς φορείς ήδη από το τέλος του προηγούμενου έτους και έχουμε κάνει συνεχείς προσπάθειες, όχι μόνο με έγγραφα, είχαμε προσπαθήσει να μήπως μπορέσουν να έρθουν με το πρόγραμμα κινητικότητας. Το είχατε επισημάνει αυτό? Αυτό το από πέρσι λέτε? Κοιτάξτε, από τον Νοέμβριο του 2013 είναι ενήμεροι επίσημοι φορείς. Είχε γίνει μια επερώτηση στη Βουλή, θέλω να πω, από τον κύριο Μπάρκα και από την κυρία Γεροβασίλη. Επίσης είχαμε συγκεντρώσει αιτήσεις των σχολικών φυλάκων, μήπως μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της κοινωνικότητας. Δεν είχαμε κάποια εξέλιξη. Δεν προχώρησε. Όχι, δεν προχώρησε το θέμα. Θέλω να πω ότι επεστράφησαν οι αιτήσεις των υποψηφίων. Επειδή θα πρέπει, μάλλον για να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία, να γίνει μια πρόσκληση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η πρόσκληση που έγινε την περασμένη εβδομάδα από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης δεν προβλέπει κάποια θέση για το Υπουργείο Πολιτισμού, οπότε και από εκεί δεν βλέπουμε κάποια διέξοδο και από εκείνη την πλευρά. Ειλικρινά με εκπλήσωμε, γιατί ενώ επισημαίνονται όλες αυτές οι παραλήψεις ή οι ελλείψεις καλύτερα, δυστυχώς από την πολιτεία, η οργανωμένη πολιτεία και τα θεσμικά όργανα δεν έγιναν επερωτήσεις από τον κύριο Μπάρκα, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Αλλά δεν, αυτές τελευταία στιγμή, αφού φτάνουμε στο διατάφτα, προσπαθούμε πυροσβεστικά να επέμβουμε με λύσεις του προγράμματος κοινοφελής εργασίας. Μα είναι δυνατόν, κυρία Μερκούρη? Είναι λάθος αυτό. Έπρεπε να υπάρχει σχολική φύλακη, ας πούμε, που λέτε, η κινητικότητα, δηλαδή οριοθετείτε και το σχεδιασμό σας.
Και μας δίνει, εγώ το πρόβλημα, ακριβώς το πρόβλημα που βρίσκω, πέρα από το εννοείται να είναι ανοιχτή η χώρη, είναι στο θέμα του προγραμματισμού. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν ένα μήνα είμαστε ανοιχτά, δύο μήνες είμαστε 8 με 3, τρεις μήνες είμαστε αλλιώς, δεν μπορεί ούτε να οργανωθούν τα πρακτορία ή μεμονωμένοι επισκέπτες. Δηλαδή αυτό δείχνει μία έλλειψη οργάνωσης και οπωσδήποτε μένουν ίσως η περιφέρεια εδώ, η νομή και η αρχαιολογική χώρη, μένουν εκτός προγραμματισμού από την πλευρά των τουριστών. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μια σταθερότητα στις μέρες και στο ωράριο που να ανοιχτεί κάποιοι χώροι και τα μουσεία. Εκεί βρίσκω ότι έγκυται το μεγαλύτερο πρόβλημα και το σημαντικότερο. Επίσης, το καλοκαίρι πηγαίνει ο κόσμος στις παραλίες, θεωρώ το πρωί, οπότε καλό θα ήταν τα απογεύματα να ήταν ανοιχτή η χώρη, γιατί ίσως 5, 6 ώρα, 7 η ώρα μετά το μπάνιο θα υπήρχε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στους χώρους. Κυρία Μερκουρή, γιατί επιλέγησαν 33 περιοχές και προσδιορισμένες πλέον και συγκεκριμένες από τον Υπουργό Πολιτισμού και εκεί πλέον αυτές θα κρατάνε μέσα στις 8 η ώρα, έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα. Το Νεκρομαντίο δεν έχει μεγάλη επισκεψιμότητα? Κοιτάξτε, έκαναν μία κατάσταση από το Υπουργείο με βάση τις μεγαλύτερες επισκεψιμότητες στους χώρους της Ελλάδος και βγήκαν αυτοί οι 33 χώροι, στους οποίους δεν υπάγεται το Νεκρομαντίο και κάποιος άλλος χώρος της Ηπείρου. Αυτό το πρόγραμμα έγινε πιλωτικά για φέτος. Από ό,τι μας είπαν από το Υπουργείο, του χρόνου αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, επειδή είχε μεγάλη επιτυχία, θα διευρυνθεί και εκεί έχουμε τη διαβεβαίωση ότι θα είναι ο χώρος του Νεκρομαντίου. Αλλά αυτά για την επόμενη χρονιά. Για φέτος δεν προβλέπεται κάτι. Εκτός, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια μεγαλύτερη πίεση και μπορεί εκ των υστέρων να προσληφθεί κάποιο προσωπικό. Έστω εποχικά, όπως λέτε εσείς, έστω πυροσβεστικά, έστω για 2-3 μήνες. Πέστε μου κάτι, η οικονομική δυνατότητα που έχετε αυτή τη στιγμή ποια είναι? Τι μπορείτε να κάνετε, γιατί υπάρχουν φαντάζομαι και προβληματισμός για την πορεία των έργων σας? Όχι, ένα λεπτάκι. Για τα έργα ΕΣΠΑ δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, υπάρχει χρηματοδότηση και συνεχίζουμε κανονικά. Ο καθαρισμός στις αρχές Νικόπολης, λέω. Α, για τον καθαρισμό της αρχαίας Νικόπολης δεν έχουν εγκριθεί ακόμα τα χρήματα, είναι από εθνικούς πόρους και λυπάμαι γιατί είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση ο χώρος. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, μέχρι να περιμένουμε τα χρήματα που δεν ξέρω πότε θα έρθουν, έχω μιλήσει με κάποιες ομάδες εθελοντών στη Πρέβεζα και ελπίζω μήπως υπάρχει κάποια συνεννόηση με εκείνους και να μπορέσουν με την εποπτεία τη δική μας, επειδή υπάρχουν, ξέρετε, και μνημεία, να μπορέσει να γίνει εθελοντικά ο καθαρισμός. Γιατί πραγματικά δεν είναι εικόνα αυτή που παρουσιάζει η Νικόπολη. Πετε μου κάτι, για πότε έχετε προσδιορίσει αυτήν, για να μπορέσουμε κι εμείς εδώ να αναδείξουμε αυτή την προσπάθεια που κάνετε και είναι σημαντική. Γιατί αφού πλέον δεν υπάρχουν κρίματα, ας αναλάβουν οι πολίτες της Πρέβεζας αυτή την προσπάθεια. Αφού εσείς έχετε αναλάβει μια εκστρατεία, πρέπει να τη βοηθήσουν οι συμπολίτες μας για να μπορέσουν πραγματικά να μην αντικρίζει κάποιος αυτό το τοπίο. Ναι. Πότε... Για χρόνο. Εσείς μιλάτε ότι αυτή τη στιγμή απευθύνει σε κάποιους εθελοντές. Δηλαδή, ανοίγουμε. Σε κάποιους συλλόγους, ναι, συλλόγους και εθελοντές που μπορούν να μας βοηθήσουν για τον καθαρισμό της αρχαίας Νικόπολης. Μάλιστα. Δεν θα σας ρωτήσω. Αυτό νομίζω ότι μέχρι ότι εντός έως και στο τέλος της επόμενης εβδομάδας θα πρέπει να έχει γίνει, γιατί είμαστε στο μέσο της τουριστικής, δηλαδή τέλος πάντων στην αρχή μάλλον της τουριστικής περίοδου και καλό είναι να καθαρίσει. Πέστε μου κάτι, εάν πραγματικά από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την κινητικότητα προκύψουν κάποιοι σχολικοί φύλακες, μπορούν αυτοί δηλαδή να αναλάβουν στους αρχαιολογικούς χώρους, ας πούμε στο Νεκρομαντίο ή και γενικότερα Σαββατοκύριακα στο Μουσείο και στην Νικόπολη, να μπορούν να σταθούν εκεί για να υπάρχει επισκεψιμότητα? Μπορεί να γίνει αυτό? Το ρωτώ γιατί θα απευθυνθώ. Αν γίνει η μετάταξη, γίνει τοποθέτηση αυτό. Έστω και προσωρινά, κυρία Μερκούρη. Ναι, ωραία, μπορεί να γίνει. Θα γίνει μία ενημέρωση, δεν νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Μία ενημέρωση. Υπάρχουν και οι μόνιμοι φύλακες με την εμπειρία τους, οπότε μπορεί να στελεχωθεί. Μάλλον να συνεργάζονται ή να εργάζονται αυτοί οι σχολικοί φύλακες ή οι άνθρωποι που δεν έχουν μεγάλη εξοικείωση με κάποιους μόνιμους υπαλλήλους και μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά έτσι το θέμα. Γιατί αυτό το θέμα, ίσως αφού υπάρχει αυτή η δυσκολία και δεν υπάρχει προγραμματισμός, με αυτή τη μεθοδολογία μπορεί πραγματικά να γίνει κάτι από τα θεσμικά όργανα, να πιέσουν σε αυτή την κατεύθυνση, να μπορέσει να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα και των συμπολιτών, αλλά και βεβαίως δεν είναι μόνο αίτημα απλών ανθρώπων. Πρέπει οι χώροι αυτοί να είναι ανοιχτοί τουλάχιστον αυτούς τους 3-4 μήνες.
βέβαια τους τρεις μήνες του κτίου, αυτό ήταν από Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, μέσα Ιουνίου μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου, καλό θα ήταν να υπήρχε ένα διευρυμένο ωράριο και Σαββατοκύριακο βέβαια οπωσδήποτε. Κυρία Μερκούρη, να σας ευχαριστήσω γιατί είσαι ένας άνθρωπος μεθοδικός και νομίζω ότι αυτά που περιγράψετε τα είχατε επισημάνει εδώ και 2 χρόνια περίπου και νομίζω είστε πάντοτε συνεπείς σε μια προσπάθεια πολύ σοβαρή που κάνετε στην εφορία. Να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας και τις απαντήσεις που μας δώσατε. Ευχαριστούμε και εμείς θα θέλαμε λοιπόν τη βοήθειά σας να το αναδείξετε το θέμα μέσα από το σταθμό και να μπορέσουν και να ευαισθητοποιηθούν και οι πολίτες να βοηθήσουν σε αυτό το. Να την αντιμετώπιση του προβλήματος. Νομίζω, αγαπητοί ακροατές, με αυτή τη δήλωση της κυρίας Μερκούρη πρέπει όλοι να συμπαρασταθούμε γιατί είναι γεγονός. Δεν μπορεί να αντικρίζει ο επισκέπτης στην αρχαία Νικόπολη με τα βάτα και όλο αυτό τη βλάστηση. Θα πρέπει όλοι να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.